Σε λίγη υπομονή, θα ακούσετε και εμένα. Λοιπόν, όπως ε, τα είπε ο Νίκος, τα είπε ο Ντάνη, τα είπε η Βούλα, τα είπε η Ρεβέκα, είναι σαφές ότι εμείς βάζουμε στο εδόλιο αρκετούς ενόχους και βεβαίως αναζητούμε και τις λύσεις. Βάζουμε, βάλαμε έγκαιρα το αναπτυξιακό μοντέλο στο εδόλιο το πελατειακό κράτο που σε συνδυασμό με την διωγκωμένη χρηματοπιστωτική φούσκα έφεραν την κατάρρευση. Η κρίση του 2008, έχουμε ξαναπεί ότι βρήκε την ελληνική οικονομία σε πύληνα πόδια. Με υψηλό χρέος και ελλείμματα. εκτεταμένη διαφθορά και φοροδιαφυγή. Αυτό που χρειαζόμασταν ήταν αυτό που λένε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, δηλαδή ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων για ένα προσανατολισμό της οικονομίας σε πράσινη κατεύθυνση. Οι πράσινοι κατέθεσαν το Μάρτιο του 2010 στο Ευρωκοινοβούλιο και έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία τη λύση του ευρωομολόγου. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Καταθέσαμε προτάσεις για διαφάνεια, για κάθαρση, για μείωση των στρατιωτικών δαπανών, για να μπει τέρμα στα φορολογικά προνόμια, οικονομικών τάξεων και της Εκκλησίας, αλλά και των βουλευτών. Και εφαρμόσαμε στην πράξη αυτό που λέγαμε στα λόγια. Αρνηθήκαμε τα βουλευτικά προνόμια και πριν από την κρίση και την απαξίωση των πολιτικών και κάναμε πράξη τη δέσμευση της αναλλαγή που κανένα άλλο κόμμα δεν έκανε. Και πάντα λέγαμε όχι στο τρίπτυχο της οικονομικής ορθοδοξίας, τις περικοπές, τις ιδιωτικοποιήσεις, την απορρίθμιση. Λέγαμε πάντα και λέμε όχι στη φαστράκα ανάπτυξη, όπως την εξόρεξη του χρυσού στη Γαλκιδική, το ξεπούλημα της δημόσιας υπηρεσίας και των συλλογικών περιουσίας και των συλλογικών αγαθών. Και βέβαια η Κομισιόν του Μπαρόζο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν τις δικές τους ευθύνε που επέβαλαν το μνημόνιο διαφορώντας για τις παρεκκλήσεις ακόμη και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κλειδί για να σταματήσουμε τις καταστροφικές πολιτικές είναι σαφώς η ανάδειξη ενός πιστικού και συγκροτημένου εναλλακτικού σχεδίου για την χώρα μας, για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια πράσινη στροφή στην οικονομία. Ριζική αλλαγή του οικονομικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης. Και καταθέσαμε προτάσεις για ριζικό αναπροσανατολισμό της πραγματικής οικονομίας με πράσινη στροφή. Για δημοσιονομική εξυγίανση. Για πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση. Για μια εναλλακτική ατζέντα διαρθρωτικών αλλαγών. Για διέυρυνση της δημοκρατίας. Για επαναδραγμάτευση του μνημονίου από μηδενική βάση για διαγραφή όσου μέρο του δημόσιου χρέου δεν μπορεί να αποπληρωθεί χωρί εκπτώσει στην κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Και βέβαια, στο επίπεδο τη στρατηγική στόχευση, είμαστε σαφώ μια αντισυστημική δύναμη. Ταυτόχρονα όμω, είμαστε και μια θεσμική δύναμη συνεχών μεταρρυθμίσεων και όριμων ανατροπών. Δεν πιστεύουμε ότι η πολιτική είναι ένα σύνολο από συμφέροντες συμβιβασμούς. Χρειάζεται και όραμα, χρειάζεται και σχέδιο, χρειάζεται και συμμαχίε. Χρειάζεται και κοινή στράτευση για στόχου, που θα έπρεπε να υλοποιηθούν πολύ νωρί. Σε αυτή την πόλη, στην πόλη τη Καρφίτσας και μια σειρά πολιτικών δολοφονιών, έγκαιρα είχαμε συμβάλει στο να απτυχθεί ένα μέτωπο ενάντια στον εθνολαϊκισμό, που κατέληξε τελικά να είναι και πολιτικέ και κατεδαφίσαμε όσο από αυτό το καθεστώ ήταν δυνατόν. Είπαμε έγκαιρα και καταθέσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο, χωρί να μα δημιουργεί έκπληξη, ίσα ίσα το περιμέναμε, ότι η Χρυσή Αυγή ήταν ένα κόμμα που έπρεπε να τεθεί εκτό νόμου. Σεπτέμβριο του 2009, όταν ήταν στο κοινωνικό και πολιτικό περιθώριο και όχι όταν έγινε ο κάδο απορριμμάτων των ψήφων των πολιτών. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, που θέργεψε αυτή η εγκληματική οργάνωση, επικίνδυνη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό υπόστρωμα υπήρχε και πριν. Ο εθνικισμός, ο λαϊκισμός, τα επικίνδυνα ανοίγματα και από την δημοκρατία, αλλά και από στελέχη του Πασόκ στην ατζέντα και τη ρητορική αυτού του είδους. Έτσι φτάσαμε στο να μετατρέπουν κάποιοι την ανασφάλεια των πολιτών σε επικρότηση αυταρχικών δραστηριοτήτων βίας που πετάει στην άκρη κάθε έννοια ανθρωπισμού. Και βεβαίως υποσκάπτει την ίδια τη δημοκρατία. Και να πω και κάτι ακόμη. Είναι δυνατόν σήμερα να παρασυρώμαστε από ψευδεπίγραφες αντιπαραθέσεις στο μνημόνιο από χώρους σαν τη Χρυσή Αυγή, όταν στηρίζουν τις εξορίξεις, στο, στο, το εξορίξεις του Χρυσού στη Χαλκιδική ή επικροτούν το κλείσιμο της ΕΡΤ Κάτι που επιβεβαιώνει ότι παρά τα λεγόμενα είναι μέρος του πολιτικο-οικονομικού συστήματος και όχι αντίπαλος. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να επιμένουμε απλώς ένα ισχυρό όχι σε αυτά που μας ενοχλούν και να αναζητούμε την υποστήριξη μόνο όσων αρνούνται την ανάγκη κάθε αλλαγή. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς και ταυτόχρονα να διατυπώσουμε ένα συγκεκριμένο, συνεκτικό, ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου με αξιόπιστη στρατηγική για μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε για προγραμματικές συμμαχίες, για μετεκλογικές συνεργασίες, για συγκρότηση νέων πλειοψηφικών πολιτικών συμμαχιών. Για να γίνουν όλα αυτά όμως χρειάζεται πάνω απ' όλα ενίσχυση του πράσινου πόλου, του πόλου της ειλικρίνειας, της υπιότητας, της ευθύτητας, της ήπιας σύγκρουσης, αλλά της αποφασιστικότητας πάνω απ' όλα ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε το ρόλο που πρέπει και προεκλογικά και μετακλογικά. Όλα αυτά προϋποθέτουν αξιόλογη παρουσία και στο Ευρωπαϊκό και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ώστε να μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις. Με όραμα και σχέδιο. Στο Μάη του 1968 λέγαν ας είμαστε ρεαλιστές, ας επιδιώξουμε το αδύνατο. Το οικολογικό κίνημα από τη το δεκαετία του 80 έλεγε να επιδιώξουμε το αδύνατο πριν φτάσουμε μπροστά στο αδιανόητο. Το αδιανόητο όμω το ζούμε τώρα. Α το ανατρέψουμε συλλογικά και δημιουργικά. Μπορούμε. Ευχαριστώ.